απέναντι στο θλιβερό και δυστυχώς επαναλαμβανόμενο φαινόμενο της δημιουργίας μικρών ή μεγάλων χωματερών τόσο μέσα στην πόλη όσο και έξω από το Ηράκλειο, πέρα από τις εντατικές προσπάθειες που κάνουμε, τα μηχανήματα έργου και τα φορτηγά της υπηρεσίας καθαριότητας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, ουσιαστικά για την συρρήκνωσή του και την άβληση αυτού του φαινομένου, εντατικοποιήσαμε το τελευταίες δύο εβδομάδες τους ελέγχους οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας πλέον, τόσο από τους επόπτες καθαριότητας όσο και από δημοτικούς αστυνομικούς. Τις πρώτες αυτές δύο εβδομάδες όντως εντοπίσαμε πολλούς παραβάτες, πολλούς δηλαδή οι οποίοι καταπατούν τον κανονισμό καθαριότητας και αναποθέτουν παρανόμως ογκώδη αντικείμενα, κλαδοκάθαρα, μπάζα ή οτιδήποτε άλλο που δεν θεωρούνται οικιακά απόβλητα δίπλα στους κάδους ή σε άλλα σημεία ελεύθερα και κοινόχρηστα. Και πρέπει να σου πω ότι είχαμε κάποια αποτελέσματα. Έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες ημέρες, όπως σας είπα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, πάνω από 15-17 παραβάτες και έχουν κοπεί τα σχετικά πρόστιμα τα οποία προβλέπονται από τον κανονισμό καθαριότητας. Τα πρόστιμα αυτή τη στιγμή αθροίζουν πάνω από 10.000 ευρώ και κυμαίνονται η τιμή τους από τα 200-300 ευρώ, ανάλογα την έκταση της ρήπανσης που προκαλεί κάποιος, μέχρι και 3.000 ευρώ σε κάποιους ο οποίος εντοπίστηκε να επαναλαμβανόμενα να ρυπαίνει με αυτόν τον τρόπο. Ήταν μια απόθεση υπολοιμάτων ουσιαστικά τροφών από κρεοπωλείο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι τραγικό, το οποίο πέρα από τη ρήπανση, στο σημείο στο οποίο βρίσκεται, πραγματικά μπορεί να αποτελέσει πηγή και εστία μόλυσης και της κινδύνου της δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να είμαστε στο παραμικρό ελαστικοί σε κάτι του ίδιου φαινόμενα. Θέλω για άλλη μια φορά, απ' τη μια να εφιστήσω την προσοχή σε όλους αυτούς τους ρυπαίνοντες, ότι από εδώ και στο εξής οι έλεγχοι έχουν ήδη και θα συνεχίσουν να αντιδικοποιούνται. Ως εκ τούτου, κανείς δεν θα μπορεί να γλιτώσει από ένα διοικητικό πρόστιμο το οποίο προβλέπεται άλλωστε από τον κανονισμό καθαριότητας. Αλλά ταυτόχρονα όμως να απευθύνω και μια έκκληση να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αυτές τις υπηρεσίες που δωρεάν έχουμε αναπτύξει και είναι το τηλεφωνικό ραντεβού. Μπορεί οποιοδήποτε να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας στο τηλέφωνο 2813 409660 ώστε να συνεννοηθεί με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα να πάρουμε από το χώρο του τα απορρίμματα, τα ογκώδια απορρίμματα που θέλει να πετάξει ή ο ίδιος να φέρει με το δικό του όχημα τα ογκώδια αυτά αντικείμενα που θέλει να πετάξει στο σταθμό μεταφόρτωσης.